Αυτή η εισαγωγή στον Ρινοφάριγκα δημιουργήθηκε από τον οργανισμό Head and Neck Cancer Australia προ όφελο των ασθενών και των οικογενειών που πλήττονται από ρινοφαριγκικό καρκίνο. Ο λαιμό, γνωστό και ω φάριγκα, έχει τρία τμήματα. Το ανώτερο τμήμα είναι ο ρινοφάριγκα, που βρίσκεται στο πίσω μέρο τη μύτη και πάνω από τον μαλακό ουρανίσκο, τη μαλακή μορφή του στόματο. Ο ρινοφάριγκα συνδέει την ειρηνική κοιλότητα με το στοματοφάριγγα, τον χώρο πίσω από το στόμα όπου βρίσκονται οι αμυγδαλέ. Αυτό επιτρέπει στον αέρα που εισπνέεται στη μύτη να μεταφέρεται μέσω του λάριγγα φωνητικού κουτιού στου πνεύμονε. Επιτρέπει επίση την κατάποση ή το φτύσιμο τη βλένα που προέρχεται από τη μύτη. Ο είναι επίση πολύ κοντά στα νεύρα που έρχονται από τον εγκέφαλο, στα μάτια, το πρόσωπο, τη μύτη και τμήματα του λαιμού ο καρκίνος που ξεκινά από τον ρινοφάριγγα ονομάζεται ρινοφαριγγικός καρκίνος. Οι καρκίνοι του ρινοφάριγγα μπορούν να παρατηρηθούν μόνο με μια ειδική κάμερα στη μύτη. Επομένως, συχνά το πρώτο σημάδι καρκίνου είναι ένα εξόγκωμα στο λαιμό. Αν αναπτυχθεί καρκίνος του ρινοφάριγγα, μερικές φορές μπορεί να μπλοκάρει την ευσταχιανή σάλπιγγα, ένα στενό κανάλι που συνδέει το ρινοφάριγγα με το μέσο αυτή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπω απώλεια ακοή, συνήθω μόνο στη μία πλευρά, ή αίσθημα πληρότητα στο αυτή. Ο καρκίνο του ρινοφάριγγα μπορεί επίση να προκαλέσει επίμονα βουλωμένη μύτη, συχνά στη μία πλευρά, και επαναλαμβανόμενε ρηνοραγίε σε κάποιον που δεν είχε ποτέ αυτά τα προβλήματα στο παρελθόν. Αν ο καρκίνο μεγαλώσει, μπορεί να πιέσει τα νεύρα που ελέγχουν τι κινήσει των ματιών προκαλώντας θολή ή διπλή όραση. Άλλα νεύρα μπορεί επίσης να επηρεαστούν, προκαλώντας μουδιασμό στο πρόσωπο και δυσκολία στην ομιλία ή στην κατάποση. Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να μην οφείλονται σε καρκίνο του ρινοφάριγγα. Ωστόσο, αν έχετε κάποιο από αυτά τα συμπτώματα για περισσότερο από μερικέ εβδομάδε, μιλήστε με τον γιατρό σα ώστε τα προβλήματα να διαγνωστούν και να αντιμετωπιστούν όσο το δυνατόν νωρίτερα. Η ρινοφαρυγγικοί καρκίνοι μπορεί επίση να εξαπλωθούν στου λεμφαδένες. Οι λεμφαδένες είναι αδένε σε σχήμα φασολιού στον λαιμό που αποτελούν μέρο τη άμυνα του ανοσοοποιητικού συστήματο εναντί Η Οι καρκίνοι του ρινοφάριγγα γενικά αντιμετωπίζονται με ακτινοθεραπεία, συχνά σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία. Ανάλογα με το μέγεθο και τη θέση του καρκίνου, ο ειδικό γιατρό σα θα προτείνει θεραπευτικέ επιλογέ που είναι κατάλληλε για εσά. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hedenecancer.org.au.